Πάμε να γνωρίσουμε καταρχήν τον Νέφες. Ένας μένταλιστ έρχεται από μακριά στην Ελλάδα, προσπαθώντας να εισχωρήσει στα όνειρά σας. I am Nefes. I am 26 years old and I'm from El Salvador. Ο Νέφες υπήρξε ένας από τους γνωστότερους μένταλιστ της Λατινικής Αμερικής, κάνοντας πειράματα που εντυπωσίασαν και τον πιο αδιάφορο θεατή. Παρ' όλα αυτά, η τοπική κοινωνία του El Salvador δεν είδε τελικά με το καλύτερο μάτι το χαρισμά του. It's been a very hard life as a mentalist performer in El Salvador. I've been misjudged several times without having a chance to prove my innocence. Yo creo que el país no está preparado realmente a ver este tipo de espectáculos. Nosotros quisimos hacer algo muy especial en la calle, pero vimos que la gente todavía no está preparada. I left El Salvador running away from my sadness. And since my grandfather had Greek roots, I decided to come to Greece, hoping to be welcomed and accepted. Ο Νέφες αποφάσισε να αφήσει τη χώρα του, την οικογένειά του και να έρθει στην Ελλάδα από όπου και κατάγεται, ελπίζοντας σε μια νέα αρχή. My wife is waiting in El Salvador to see if I come back and successfully, or if I succeed here. Then she'll come to Greece to join me. Θα μπορέσει άραγε ο Νέφες να γίνει αποδεκτός από το ελληνικό κοινό και να διαδεχτεί το Uri Geller. It was a long travel. I had to take several boats one after another, and I even got lost a few days. But finally, I made it to land safe to Greece. Και κύριοι, υποδεχτείτε τον Νέφες. 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 You know, in ancient Hebrew, στα αρχαία εβραϊκά, το όνομά σου σημαίνει ψυχή. Yes. I like that name. Μ' αρέσει αυτό το όνομα. What are you going to show us? Τι θα μας δείξεις απόψε? Tonight, I'm going to get inside our spectators' mind, and I will make them προσπαθήσω να μπω στο μυαλό των τηλεθεατών και θα τους κάνω να μοιραστούν τα όνειρά τους μαζί μου. Okay, Nefes, the stage is yours. Dreams. Όνειρα. Όλοι μας έχουμε ονειρευτεί πολλές φορές στη ζωή μας. Καμιά φορά ονειρευόμαστε και μας αρέσει τόσο πολύ αυτό που ονειρευόμαστε που ευχόμαστε το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Άλλες φορές έχουμε άσχημα όνειρα, εφιάλτες που μας κάνουν να αισθανόμαστε λύπη και πόνο. Εφιάλτες που ευχόμαστε να μην είχαμε ποτέ ή να μπορούσαμε να ξεχάσουμε. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από εμάς ακόμα παλεύουν για τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Και κάποιοι άλλοι παλεύουν να ξεχάσουν και να ξεπεράσουν τους εφιάλτες τους. Απόψε, αυτή την επίδειξή μου θα την πάω πιο πέρα από αυτό που νομίζετε ότι θα είναι. Επειδή θα ανακατέψω τα όνειρα με την πραγματικότητα. Και για να το κάνω αυτό, θα ήθελα να καλέσω να έρθει στη σκηνή μαζί μου η Ευγενία. Χαίρομαι πολύ. Ελπίζω να καταφέρω να σας βοηθήσω απόψε. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ. Ελάτε παρακαλώ από εδώ. Ελάτε εδώ. Και για να γνωρίζει το κοινό, να πω ότι ποτέ δεν έχουμε ξανασυναντηθεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική φορά που σας μιλώ. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι η πρώτη φορά που ένας βλέπει τον άλλον. Θα σας παρακαλούσα να επαληθεύσετε ότι δεν φοράω ακουστικά ή κάποιους δέκτες στα αυτιά μου, τίποτα. Όχι, δεν φοράς τίποτα. Πολύ ωραία. Για να κάνω λοιπόν αυτή την επίδειξη, θα σας ζητήσω να φέρετε στο μυαλό σας οποιοδήποτε όνειρο είχατε ποτέ. Καλό ή κακό? Ας ξεκινήσουμε με ένα καλό, ωραίο όνειρο. Φέρτε το στο μυαλό σας με τον πιο ζωντανό τρόπο που μπορείτε. Και θα ήθελα τώρα να φέρετε στο μυαλό σας μια εικόνα, ένα σχέδιο που θα μπορούσε να εκφράσει αυτό το όνειρο. Το έχετε? Πολύ ωραία. Εδώ για σας έχω ένα μεγάλο πίνακα. Θα σας ζητήσω να σχεδιάσετε το σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για το καλό σας όνειρο εκεί στο πίνακα. Και όσο το κάνετε αυτό, θα είμαι στην άλλη πλευρά της σκηνής, όπου ούτε εγώ, ούτε το κοινό θα μπορούμε να δούμε τι σχεδιάζετε εσείς εκεί στο πίνακά σας. Όσο εσείς σχεδιάζετε, εγώ θα σχεδιάζω κάποια άλλα πράγματα εκεί. Λάβετε τη θέση σας. Καλή τύχη. Πάρτε το μαρκαδόρο σας και ας ξεκινήσουμε και οι δυο να σχεδιάζουμε. Όταν τελειώσετε, πείτε μου. Τελείωσα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να πάρετε το σχέδιό σας, να το βάλετε κοντά στο σώμα σας, στραμμένο προς σας, ώστε να μην το δει κανείς, και να το φέρετε εδώ ακριβώς, στο κέντρο της σκηνής. Το κοινό ήδη έχει δει αυτό που σχεδιάσα εγώ. Θα ήθελα τώρα εσείς να τους δείξατε τι σχεδιάσατε εσείς οι ίδια. Δείξτε τους το σχέδιό σας. Ωραίο φαίνεται. Δεν είμαι πολύ περήφανη για τις ζωγραφικές μου ικανότητες. Δεν πειράζει. Να σας δείξω και εγώ το δικό μου το σχέδιο, γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Βλέπετε κάποιες ομοιότητες, έτσι δεν είναι? Ωραία. Ωραία. Θα προχωρήσω παραπέρα, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι τα ίδια τα σχέδια αυτά. Οπότε σκεφτείτε το όνειρο που είχατε σκεφτεί προηγουμένως. Είδατε κάτι γαλάζιο. Είδατε κάτι. Είδατε νερό. Είδατε τον ωκεανό. Είσαστε κάτω από το νερό. Προσπαθείτε να βγείτε στην επιφάνεια. Και αυτό ακριβώς σκεφτόσασταν, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς αυτό. Ωραία, συνεχίστε να σκέφτεστε το όνειρο αυτό. Ωραία. Τώρα σκέφτεστε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Σκέφτεστε ότι θέλετε να ανεβείτε στην επιφάνεια, επειδή φοβάστε. Αλλά ξαφνικά αισθάνεστε ανακοφισμένοι. Αυτό ακριβώς αισθάνεστε τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Προσπαθείτε να συγκεντρωθείτε ακόμα περισσότερο. Πολύ όμορφο αυτό. Ανακουφιστήκατε, επειδή υπάρχει κάτι, έχετε κάτι σαν μια υπερφυσική δύναμη. Μπορείτε να αναπνεύσετε κάτω από το νερό. Κολυμπάτε, κολυμπάτε στην άλλη μεριά. Έτσι δεν είναι? Τώρα προσπαθείτε να γυρίσετε ανάποδα και να συνεχίσετε. Αυτό σας ανακουφίζει, έτσι δεν είναι? Αυτό σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.